περιοδία στα υποκατασκευή έργα του νομού Τρικάλων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Τρικάλων κ. Κώστας Αγοραστός, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη και περιφερειακούς συμβούλους, ξεκίνησε την επίβλεψη από την πολύπαθη, όπως την χαρακτήρισε, παράκαψη Φαρκαδόνας και είχε ολιγόλεπτη συνάντηση και συνομιλία με τον ανάδοχο του έργου. Έχουμε ξεμπλοκάρει το έργο εδώ πέρα. Ήταν ένα έργο το οποίο είναι πολύπαθο, είναι παράκαμψη Φαρκαδόνας, ένα πολύπαθο έργο, το ξεμπλοκάραμε. Έχει υπογραφεί η νέα εργολαβία, το κόστος οποίας είναι 6.719.000 ευρώ. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες. Ευελπιστούμε και έχουμε συμφωνήσει με τον ανάδοχο εδώ να τελειώσει γρηγορότερα. Θα έχει απρόσκοπτη χρηματοδότηση και παράλληλα είναι ένα έργο το οποίο παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν συνεχεία, ο κύριος Αγοραστός μετέβη στην Εθνική Οδό Τρικάλων Λάρισας, όπου ο φόρος αίματος, όπως τόνισε, είναι βαρύς, και από το ύψος των ταξιαρχών ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών που αφορά τη δημιουργία τριών ανισόπεδων κόμβων και τη διαπλάτηση του δρόμου. Προχωράμε με γοργούς ρυθμούς, ευελπιστούμε, αισιοδοξούμε να συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί, οι γοργοί, ώστε να είμαστε εντάξει της προθεσμίας. Είναι ένα έργο το οποίο ζητάει όλη η Θεσσαλία, ζητάει όλη η Ελλάδα, είναι ένα έργο το οποίο πλήρωσαν με τις ζωές τους πάρα πολλοί άνθρωποι, βαρύ το φόρος αίματος εδώ. Και αισιοδοξούμε, σας είπα και φιλοδοξούμε, να το ολοκληρώσουμε στην ώρα του. Οι εργασίες μέχρι στιγμής πάνε καλά και το έργο αυτό περιλαμβάνει, όπως θα δείτε, και ανισόπεδες διαβάσεις, τρεις ανισόπεδες διαβάσεις και την διαπλάνηση του δρόμου.